Προσπαθώ, προσπαθώ να γελάζω. Έχω δεχθεί ένα αίτημα το πρωί από μία φίλη η οποία με ήταν θεραπευόμενη μου το 2005, το 2006, μετά σε κάποια φάση το 2016, 2017 το και μου γράφει το πρωί. Ε, Θέλω να μου ηχογραφήσεις το γέλιο, σου λέει. Τη λέω εγώ, χάχαχα. <laughs> <laughs> Θέλω να μην έχω στο γέλιο σου λέει Μου λέει εκεί τις, τις εξελίξεις της με τις υποθέσεις της <laughs> <laughs> Μου λέει δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με ανεβάζει Σοβαρομιλό σε αγαπάω Είναι η Κυπρέα γι' αυτό λέει σοβαρομιλό Του σοβαρομιλό σημαίνει σοβαρολογό σοβαρο Και λέω και εγώ αγαπώ σε πλέον δεν είναι θεραπευόμενη μου πλέον έχει πάει αλλού. <laughs> Έχει κλείσει το μαγαζί από το δικό μου. <laughs> 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 Ανεβάσει το γέλιο μου. <laughs> <laughs> και μετά τη στέλνω δύο φωτογραφίε του Λάκηλου του Μεγαλοπρεπού. Που κάθεται έτσι, Ακούει το όνομά του τώρα. Που κάθεται στον καραμπέτσι Μεγαλοπρεπό. Και εδώ που ξαπλώνει έτσι στο κρεβάτι χαριτωμένο. Είναι ένα τούτο. Είναι ένας <laughs> και μου γράφει νομίζω έχει παραχαλαρώσει Της λέω ήταν να έχω εγώ σκύλο νορμάλ να μένει του μπαναήρι Θα είχα εγώ σκύλο νορμάλ που να μην ήταν πανηγύρι Έλα εδώ πανταήρι μου Έλα να γυλάσουμε <laughs> 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 Λοιπόν γελάω αυτές τις μέρες γελάω πάρα πολύ Και τώρα κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε <laughs> Ντύθηκα Δεν ήμουν αγυμνή Σηκωθήκαμε πρωί ναι, είχαμε τις μάσκες οξυγόνου μας Ναι, Αέρα, όχι οξυγόνο. Σηκωθήκαμε πρωί. Είμαστε με τι πιτζάμε, εγώ δηλαδή, αυτό γυμνό. Είσαι όλο γυμνό και κυκλοφορεί. Ναι. Ε, απαντήσαμε άλλα 60 email. <laughs> απαντήσαμε 200 χθε το βράδυ και μοίραμε πόσα. Δεν θέλω να ξέρει. Μετά βάλαμε την ηλεκτρική σκούπα για να ρουφίξουμε τι τριχούλε που έχει αρχίσει το παιδί να μαδάει. Μετά φορέσαμε αυτό το οποίο θέλουμε, ολόκληρη ιστορία, να το φορέσουμε. Ναι! Μετά ντύθηκε και η μαμά, κοιτάξτε, μην τη με παντού. Ρε, ρε, με κάνεις... Α! Κοίτα μου τι έκανες, μου χαλάρωσες το βραχιόλι μου. Με κάνεις να είμαι όλα αυτά που δεν ήθελα. Βάλαμε και τα παπούτσια του Αντώνη, τα κόκκινα. Α, καλά, κάτσε κάτω, κάτω. Λοιπόν. Εντάξει, κάναμε και μπάνιο, να μην λέμε βλαγγίες. Κάναμε και μπάνιο ντους, εκάμαμε μπάνιο ντους και λουθήκαμε. Είχε έναν ηλικιωμένο που έλεγε θα πω να κάνω μπάνιο ντους και να λουθώ. Τα λέγει και οι τρεις λέξεις που χρησιμοποιούνται. Καλά, τον μπάνιο σημαίνει να γεμίσεις την πανιέρα και να μπεις, σιγά μην γεμίσουμε εμείς μπανιέρες και να μπούμε. Ντους κάνουμε και τον να σημαίνει να, 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 να το νερό, να έχεις το νερό να τρέχει και πάνω στα μαλλιά σου νομίζω. Εμεί κάναμε μόνο ντους, εγώ δηλαδή. Απέξω τον ο Άγγελος. Κάναμε 317 τηλεφωνήματα. Σε παρακαλώ πολύ. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα η καρδούλα. Δεν ξέρω πόσο ακόμη θα αντέξει η καρδούλα. Βλέπετε, δεν φοράω κοσμήματα και δεν είναι τυχαίο. Εδώ μια δεύτερη τρύπα πήγα να τερπίσω και μολύνθηκε. Επαναμολύνθηκε. Έχει 17 φορέ που μολύνεται, γι' αυτό δεν φοράω τα Λοιπόν, κάναμε ντου, Πακετάρα Πακετάραμε τον καφέ μα. Πακετάραμε το νερό μα. Πακετάραμε το νερό του σκυλιού μα. Ετοιμαστήκαμε. Πήραμε το σακίδι μα στον νόμο. Όσοι ήρθατε από κοντά στο εργαστήρι στην Αθήνα, με είδατε ότι κυκλοφορώ με ένα κόκκινο σακίδιο σαν έφηβο. Και πάμε καμαρωτή και λυγιστή προ το αυτοκίνητο. στο <laughs> οποίο αυτοκίνητο είχαμε να πούμε. Πόσε μέρε είχαμε στο αυτοκίνητο, βρέ. Άθλι, άθλι, σκύλε, πότε! Πότε μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Σήμερα είναι. Τι μέρα είναι σήμερα, Λάκι, Πέμπτη. Και είναι και τη αναλήψεω. Όποιο γιορτάζει να ζήσει. Πότε πήγαμε, Δευτέρα. Δευτέρα πήγαμε. Δευτέρα πήγαμε στο αυτοκίνητο και βρήκε και πολύ. Και είχαμε και κάτι προηγούμενα με το αυτοκίνητο. Θα τα πω όλα. Εγώ παραδέχομαι. Τα λάθη μου τα παραδέχομαι. Ότι πήγα ένα βράδυ, η ώρα μια το πρωί, να πλύνω το αυτοκίνητο. Έτσι μου ήρθε. Έτσι μου ήρθε, να πλύνω το αυτοκίνητο. Και πήγα έτσι στα τυφλά να βρω το, το χερούλι κάτω από το τιμόνι που ανοίγει το καπό του αυτοκινήτου. Πώ το στην Ελλάδα το καπό. Αυτό το καπάκι τη. Πώ το λέει. Καπό το λέμε εμεί. Δεν ξέρω πώ το λέτε. Γράψτε μου από κάτω. Και κάτι άλλο τράβηξα. <laughs> κάτι άλλα σύρματα τράβηξα. Μην το πείτε στο μηχανικό μου, εντάξει. Μην το πείτε. Και μετά πήγαμε στη Γεωργία, την Καραλουκά, να βάψουμε τα μαλλιά μα. Και ήμασταν γκουρίε, και ο Λάκη και εγώ, και Είμαστε και πάρα πολύ έξαλε και έξαλοι γιατί είχε απ' έξω ένα αυτοκίνητο που χτυπούσε η κόρνα του σαν δαιμονισμένη. Μετά από κάμποση ώρα, λέει η Γεωργία, ξέρει, είναι το δικό σου. <laughs> εγώ οδηγώ ένα αυτοκίνητο το οποίο τον Ιούλιο θα γίνει 16 ετών. Το αγόρασα τέλο Ιουλίου του 2007. Ένα Toyota Ιώτα Βένσης. Το οποίο δεν το αλλάζω εκτό και αν δεν μπορεί να κυκλοφορήσει πλέον. Θα σα πω ότι είπα στον μηχανικό τρόπο που πήρα τηλέφωνο. Τέλο πάντων, και λέω από που. κάποια μαλακία θα έχω κάνει με τα σύρματα εκεί που τραβούσα. Οπότε λέω τι να κάνω, τι να κάνω. σιωσα το τιμόνι, σταμάτησε η κόρνα. Δεν πήγα όμω στον ηλεκτρολόγο Παύλα Μηχανικό, γιατί βιαζόμουν να έρθω στην Αθήνα. Το αυτοκίνητο παρέμεινε στη Λαρνακά σε ένα άλλο γκαράζ που το έχει ο Ανδρέα, που είναι ο σύντροφο τη κολλητή μου τη Μαρία. Και του λέω, Ανδρέα μου, όταν με πήγε στο αεροδρόμιο και ήταν να πάρει το αυτοκίνητο. Ανδρέα μου, το αυτοκίνητό μου έχει κάποια ψυχολογικά. Έχει κάποια ψυχολογικά. Έχει την ζητήματα. Και στα καλά καθούμενα και δίχω προηγουμένα βαράει κόρνα. Δεν έρθανε τίποτα, μου λέει. Εγώ στο λέω. Το είχα παρκάρει στραβά το τιμόνι, δεν ήταν όρθιο. Έρχεται ο Ανδρέα, με παίρνει από το αεροδρόμιο και μου λέει: Κοίταξε, δεν σε είδα εγώ στην Πακοδήμου. Του λέω γιατί, γιατί καθόμαστε λέει με τη Μαρία να σε δούμε την, την ώρα που έβγαινε στην Πακοδήμου, ξέρω εγώ το Σάββατο το μεσημέρι και με παίρνουν τηλέφωνο από τον καράζ, γιατί τον καράζ του είναι εκεί σε ένα οικογενειακό χώρο. Χώρο ενώ είναι δίπλα το σπίτι της του σπίτι τη αδερφή του, τη μάνα του κλπ. Και λέγει σε ένα αυτοκίνητο απ' έξω το οποίο, η κόρνα τσιρίζει σαν δαιμονισμένη. Οπότε έφυγε ο άνθρωπο από εκεί που μένει, που είναι ξέρω εγώ και 10 λεπτά με το, 12 λεπτά με το αυτοκίνητο, για να πάει στα Λιβάδια να σταματήσει την κόρνα. Και του λέω, βρε, το πήρε σε ελεκτρόλογο. Μου λέει, όχι, το πήγα σε έναν και ζυγοστάθμισα το τιμόνι. Ε. Οπότε εγώ το πήρα. Το Σάββατο, τη μαρασκευή ήρθα εδώ. Μετά από πολλών κόπων και βασάνων, παιδιά, τόσο κουράζει. Είχε πολλά χρόνια να βιώσω. Και μετά, γιατί ήταν όλα μαζί. Τάξη. Και μετά, τη Δευτέρα, βγήκαμε και πήγαμε και κάναμε κάτι ψωνάκι ε, Ψώνια δεν κάναμε. Πού πήγαμε τη Δευτέρα. Α, πήγαμε κάτω Λευκοσία. Ναι, πήγαμε, πήραμε υγρά για το ηλεκτρονικό μα τσιγάρο. Τι άλλο πήραμε, Λάκη τη Δευτέρα. Πήγαμε, πήγαμε στην ασφαλίστρια να δούμε τι θα γίνει με αυτό το, τον ωριότητα του λογαριασμού. Πού πήγαμε, Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, ήρθαμε. Τέλο πάντων, μέσα στα πολύ λίγο. Τώρα ετοιμαζόμαστε κουνάμενοι συνάμενοι να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί για εμά είναι έξω το σούπερ μάρκετ. Έχουμε καταντήσει. Αγγλία του 2000. Όταν είμαστε φοιτητέ στην Αγγλία, η έξοδο μα ήταν το σούπερ μάρκετ. Ειδικά εμεί που είχαμε και το Λάζαρο που ήταν μωρό. Λοιπόν, βγαίνουμε έξω, κουνάμενοι, συνάμενοι, όλα έτοιμα, κρετιμαστούμε. Πατάω το, 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 κλειδί του αυτοκίνητου, δεν ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο. Λέω, αφού μου είχε αλλάξει και την παταρία ο Ανδρέα, τι γίνεται. Είχε πληθεί εκείνο το κλειδί, αλλά ήταν στου 30 <laughs> Στο πλυντήριο δεν έπαθε τίποτα. Και έχει και δύο μήνε αυτό. Τέλο πάντων, βάζω το, κλειδί στη μίζα, τίποτα, νεκρό. Και τώρα περιμένουμε να έρθουν να το αναστήσουν. Παίρνω τηλέφωνο τον μηχανικό και του λέω: Κύριε Ανδρέα, το αυτοκίνητο μου πέθανε. μου λέει τι. Του λέω: Ελά, να δούμε τι θα κάνουμε. Κυρία, μνημόσυνο. Μου λέει: Τι είναι αυτά που λε. Του λέω: Επέθανε το αυτοκίνητο μου. Δεν ανταποκρίνεται. Δεν ανταποκρίνεται. Μου λέει: Άφησε κανένα ανοιχτό. Ξέρω, του λέω. Ξέρω. Ξέρω να άφησε ανοιχτό. Εγώ νομίζω πω δεν άφησα. Αλλά δεν θα άφησα ρελάκι αφού παρκάρει η Κυριακή εκεί δίπλα. Σταθμεύει Κυριακή, θα μα το έλεγε. Η Κυριακή με τόσα που έχει στο μυαλό τη μπορεί να παρκάρει και δίπλα από ένα πολύ φωτο αυτοκίνητο. Σαν Χριστουγέντο, δεν το έκανε να το δει. Λοιπόν, αυτά. Και έτσι τώρα περιμένουμε να έρθει ο Ιωαννικό να αναζωογονίζει το αβένιστε μα. Το οποίο εγώ θα το πάω όσο πάει. Και το προηγούμενο αυτοκίνητο που είχα το, οποίο, το, πήγε, το πήγα, το, όσο πήγαινε. Δεν ξέρω, δένω τα αυτοκίνητα, δεν, δεν ξέρω να το παθαίνετε σε αυτό. Έχω βρει τη βολή μου, ρε παιδιά, δηλαδή. Ξέρω και που είναι σπασμένο και που είναι το πλαστικό του τσακρισμένο που λέμε στην Κυπρική Διάλεκτο. Ξέρω και που έχει βούλωμα και που δεν έχει το αυτοκίνητο αυτό. Με αυτό το αυτοκίνητο έχουμε πάει πολλά ταξίδια, έχουμε κάνει πολλέ συζητήσει. Δεν το αφήνω. Δεν το αφήνω. Δεν το αφήνω. Δεν το αφήνω. Ενώ έχω προσφορέ για να πάρω καινούριο, δεν το αφήνω. Θέλω το παλιό μου. Έχω προσφορέ ενώ μου κάνουν έκπτωση για να πάρω καινούριο αυτοκίνητο. Και. Mortality. Θέλει άλλη, λέει, να ακούει το γέλιο μου. <laughs> <laughs> λέει πως <σχύλια> το γέλιο μου την αναζωογονεί Σκυλί μου! Γιατί έπεσε, ξέρω, σκυλί μου! Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ κατάσταση. Ήντουνε να φάει τον κόσμο όλο. Πού είναι το σκυλί, πού είναι το σκυλί, πού είναι το σκυλί. Βλέπει κανένα το σκυλί, το βλέπετε. Ω <σ One input> oh, oh, το σκυλί μου! Το σκυλί μου! Άρα να γλύψει το πόδι σου. Ναι, είχε ώρα να το γλύψεις. Αυτά. Α! Έχω και νέα. Έχω και νέα. Κατά πάσα πιθανότητα, η επόμενη συνάντηση στην Αθήνα θα είναι Σάββατο Κυριακό. 17 και 18 Ιουνίου. Δηλαδή το Σάβρε σα, του Κυριακού, το Σάββατο Κυριακού που πήραμε από τις εκλογές. Την προηγούμενη φορά, 18 Μαΐου που βρεθήκαμε, κάναμε τέσσερις συναντήσεις σε μια μέρα. Τώρα θα κάνουμε δύο συναντήσεις το Σάββατο και δύο συναντήσεις την Κυριακή. Μια συνάντηση θα ξεκινάει 12 το μεσημέρι του Σαββάτου και θα τελειώνει 4 το απόγευμα της Κυριακής και άλλη θα ξεκινάει 5. Τι λέω. Θα ξεκινάμε η ώρα 12 μέχρι 4 και μετά 5 μέχρι 9. Τώρα αυτό το βάλαμε για να έχω μία ώρα στο ενδιάμεσο διάλειμμα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Θα σας ενημερώσω όλους όσοι έχετε δώσει το, το έχετε συμμετάσχει ήδη στα ψυχολογικά εργαστήρια στην Αθήνα. Στι 28 Μαΐου, τώρα, όπω σα έχω πει, όταν ήμασταν από κοντά, ήταν επιλωτικό. Δηλαδή, το κάναμε να δούμε πώ πάει. Είδαμε πώ πάει είδα και είδαν και άνθρωποι και στο ξενοδοχείο ενώ τι πρακτικέ διευκολυντικέ συνθήκε. Οπότε είπαμε ότι θα γίνονται δύο τη μέρα, τέσσερα τη μέρα είναι πάρα πολλά, δεν προλαβαίνει ο κόσμο. Θα διαρκούν τέσσερι ώρε έκαστο, θα υπάρχει καφέ, τσάι, μπισκότα από αυτά που φάγα 17 εγώ εκεί πέρα για να κεραστεί ο κόσμο. Και ε, εννοείται ότι η τιμή θα είναι πιο ψηλή, δεν θα είναι τα 20 ευρώ που ήταν για τη μία μισή ώρα, θα είναι περισσότερα, αλλά δεν θα είναι πάνω από 50 ευρώ, θα είναι χαμηλή τιμή. Θα είναι πάλι, πάλι θα είναι χαμηλή τιμή. Α, για όσους μιλάτε αγγλικά, στην κοινότητα έχω ποστάρει δύο άρθρα. Το ένα είναι από το περιοδικό Psychology Today, το αμερικάνικο, και το άλλο είναι από ένα άλλο journal, τα οποία καταδεικνύουν Πόσο ο Ματέ, για τον οποίο έχουμε μιλήσει και στα εργαστήρια, είναι επικίνδυνο με τι θεωρίε του και δεν είναι ειδικό επί του τραύματο όπω αυτό διακηρύσσεται. Και το θυμήθηκα τώρα γιατί αυτό χρεώνει τον αναλόγω μου λέμε στην Κύπρο. Λοιπόν, για όσου δεν ήσασταν στο εργαστήριο στην Αθήνα, και όσου δεν είστε στην Αθήνα και δεν είστε, ε, δεν είστε ε, στην Ελλάδα, σας υπενθυμίζω ότι το Σάββατο 3 Ιουνίου θα κάνουμε διαδικτυακό ψυχολογικό εργαστήρι μέσω Zoom, το οποίο θα ξεκινήσει κάποια ώρα το απόγευμα. Τώρα είμαι μεταξύ 6 το απόγευμα του Σαββάτου και 7 το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιουνίου. Ακόμη δεν το έχω αποφασίσει. Θα αποστάρω στην κοινότητα για όσους έχετε ήδη μπει στο τρίτο επίπεδο και όποιο θέλει να παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο πρέπει να εγγραφεί στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή. Το τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή στοιχίζει 20 ευρώ το μήνα και εκτό από τη δυνατότητα συμμετοχή μέσω Zoom σε ζωντανό διαδικτυακό ψυχολογικό εργαστήρι, δηλαδή το ίδιο που θα γίνεται στην Αθήνα, θα επαναλαμβάνεται διαδικτυακά και θα είστε με κάμερα και θα γνωριστούμε και θα μιλήσουμε, θα υπάρχει διάδραση και δεν θα βιντεοσκοπείτε εννοείται. Επίση, έχετε στο τρίτο επίπεδο όλα τα προνόμια των προηγούμενων επίπεδων, όπω τα βιβλία από τα οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε, όπω τα βίντεο τα 250, τα 250, βίντεο που είναι μόνο για όσους βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο, θα είναι και για αυτούς που είναι στο τρίτο και όπως επίσης τα καινούργια βίντεο με το που τα βγάζω, τα ανεβάζω ξεχωριστά για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο χωρίς διαφημίσεις. Ούτως ώστε να μην χρειάζεται να... να για να μπορούν να τα βλέπουν χωρίς διαφημίσεις. Άρα έχετε πολλά benefits, πολλά ωφελήματα αν μπείτε στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή και επίσης βοηθάτε και το έργο μου και τη δουλειά μου. Και... Θέλει άλλη να ακούει το ήλιο. <laughs> και στι θεραπείε μου. <laughs> με τη μάσκα, μια χαρά τα πάμε. Έχει αρχίσει όμω ο, ο παρακυμπόμενο μου να αντιλαμβάνεται πώ φοράω μάσκα και ρού στην αρχή έκανε πω δεν με έβλεπε. Τώρα με βλέπει. Θα δούμε πώ θα πάει αυτό. Φιλιά, πότε θα έρθει, κύριε Αντρέα, να στήσει το αυτοκίνητό μα. Πότε.